Οι Ιταλοί τα λένε αντιπάστη, εμείς τα λέμε μεζέδες. Νόστιμες μπουκές, ποικιλίες και χρώματα που ανοίγουν την όρεξη, που ενώνουν όλη την παρέα γύρω από το ίδιο πιάτο, που ταιριάζουν με το κρασί, με την πύρα, με το τσίπουρο, με το ούζο και μας φέρνουν πιο κοντά. Ο μεζές είναι η ιεροτελεστία. Το ζητούμενο εδώ δεν είναι να χορτάσεις τα γρήγορα, αλλά να επιμηκύνεις το χρόνο της απόλαυσης και της συντροφιάς μέσα από πολλές διαφορετικές γεύσεις. Γλυκοπικάντικα ή πικάντικα πιπεράκια γεμιστά με τυρί κρέμα, μανιταράκια γεμιστά με τυρί, πάστα πιπεριάς γλυκιά ή πικάντικη να την αλείψεις στο ψωμί ή και χιλιάδες άλλες παρασκευές που μαγειρεύονται μόνο με φαντασία και χωρίς κόπο. Ο μεζές σε βαζάκι ανά πάσα στιγμή στο ντουλάπι σου. Και σας έχω εδώ μερικές εύκολες ιδέες. Cheesecake στο ποτήρι, με μπαγιάτικο ψωμί, με ένα παξιμαδάκι. Μπορείς επίσης να το βάλεις στον τάκο, τον κλασικό την κουκουβάγια και να δώσεις ένα επιπλέον άρωμα πιπεριάς. Και να κάνεις και μπρουσκέτες, με αυγό τηγανιτό, με αυγό βραστό, με ένα αλαντικό, με ένα οποιοδήποτε τυρί. Πικάντικη ή γλυκοπικάντικη, η πάστα πιπεριάς είναι από μόνη της ένα ολόκληρο τραπέζι. Αλείφεται στο ψωμί, γίνεται μεζεδάκι, δίνει μια άλλη νότα στο καθημερινό ή στο γιορτινό μαγείρεμα. Είτε γυρνάς ένα βράδυ κουρασμένος από τη δουλειά, είτε μαζεύεις τους φίλους σου σε ένα κάλεσμα, αλλά και για το ταπεράκι του γραφείου έχει να σου δώσει μόνο εύκολες λύσεις. Τι θα σας φτιάξω εγώ τώρα? Μια κλασική συνταγή, αλλά κάπως εναλλακτική, λίγο διαφορετική και πολύ πιο εύκολη. Μουσακά. Θα τον κάνω με κολοκυθάκια. Αυτό που είναι το σημαντικό όμως είναι ότι δεν θα καθίσω πάνω από τα τηγάνια να κάνω μπεζαμέλ, θα την κάνω κρύα και πανεύκολη, ανακατεύοντας όλα τα υλικά εδώ και βάζοντας μέσα γλυκοπικάντικη πάστα πιπεριάς με φέτα που θα δώσει ένα άλλο άρωμα στην μπεζαμέλ. Βέβαια, αν εσείς αντέχετε τα καυτερά, την έχουμε και σε πικάντικη εκδοχή. Βάζω σε ένα μπολ το τυρί κρέμα. Βάζω λίγο γάλα. Σπάω τα αυγουλάκια. Προσθέτουμε και τη γλυκοπικάντικη πάστα πιπεριάς με φέτα. Μπορούμε να βάλουμε 2-3 κουταλιές της σούπας για ένα ταψί των 6-8 ατόμων και τα ανακατεύω καλά. Αυτή τώρα είναι μία κρέμα μπεσαμέλ η οποία μπαίνει όχι μόνο στο μουσακά, αλλά σε όλα τα φαγητά που παίρνουν μπεσαμέλ. Μπορεί να μπει στην τάρτα, μπορεί να μπει στα παπουτσάκια, μπορεί να μπει σε ένα ογκρατέν στήσιμο, οπουδήποτε βάζετε μία κρέμα που θέλετε να δέσει ή μία κλασική μπεσαμέλ. Και αφού ανακατευτούν τώρα αυτά καλά-καλά, θα ρίξω και τα διάφορα τριμμένα τυριά, κίτρινα τυριά. Έχουμε και τη γεύση της φέτας, οπότε το μόνο που μας λείπει είναι τα κίτρινα τυριά. Βάζοντας 2-3 διαφορετικά τυριά, πετυχαίνουμε διαφορετικές γεύσεις και διαφορετικές υφές στο λιώσιμο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κολοκύθια. Βάζεις τα κολοκυθάκια, τα κόβεις αρκετά χοντρές φετούλες και τα βάζεις να ψηθούν γύρω στα 20 με 25 λεπτά. Λίγο λάδι, αλάτι, πιπέρι. Στρώνουμε λοιπόν τα κολοκυθάκια στο ταψί και από πάνω ψιλοκόβουμε φρέσκα μυρωδικά. Δυόσμο και μαϊντανό θα βάλω εγώ, που πάει πάρα πολύ ο δυόσμος στα κολοκυθάκια και ο μαϊντανός τους πάει. Μπόλικα όπως βλέπετε. Και τώρα έχουμε τον κιμά. Το κιμά το μαγειρεύουμε με το κλασικό τρόπο, δεν αλλάζω τίποτε στη συνταγή. Μπορεί λοιπόν να βάλετε το κιμά που σας περίσσεψε από την προηγούμενη μέρα, γιατί κάνατε ας πούμε μακαρόνια με κιμά. Ένα στρώμα κιμά πάνω από τα κολοκυθάκια και τα μυρωδικά. Το απλώνουμε ωραίο με όμορφα. Και από πάνω περιχύνουμε με τη σάλτσα που κάναμε, την κρέμα, την εναλλακτική μπεσαμέλ που όπως είπαμε έχουμε βάλει μέσα. Πάστα γλυκοπικάντικης πιπεριάς με φέτα και διάφορα κίτρινα τυριά που έχουμε στο ψυγείο μας. Για να κάνω μια ωραία τραγανή υπέροχη κρούστα από πάνω, θα προσθέσω λίγη τριμμένη φρυγανιά, τα κλασικά δηλαδή, και λίγο επιπλέον τυρί τριμμένο. Και είμαστε έτοιμοι.
Θα ψήσουμε τώρα στο φούρνο στους 180 ή και στους 200 βαθμούς, γύρω στα 30 με 40 λεπτά, μέχρι να δείτε ότι έχει στερεοποιηθεί η κρέμα και έχει κάνει μια ωραία χρυσαφένια κρούστα. Και έτοιμος ο εναλλακτικός μουσακάς, να σας κεράσω και ένα κομμάτι. Θα τον αφήσετε κανένα 20 λεπτό για να κάτσει λίγο και να σας βγει ωραίο το κομμάτι στο σερβίρισμα. Αυτό είναι. Ο οποίος τρώγεται ωραιότατος και κρύος και βέβαια ακόμα καλύτερα τη νύχτα όταν ξυπνάς και πας στο ψυγείο.